Η μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιορτάστηκε πριν από 20 χρόνια στο Στρασβούργο. Την 1η Μαΐου του 2004, οι επικεφαλής των κοινοβουλίων 10 υπό χωρών παρουσίασαν τη σημαία της χώρας τους στον τότε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πατ Κόξ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 μελών αυξήθηκε σε 25 μέλη. Προσθέθηκαν τα κράτη της Βαλτικής, πέντε χώρες της κεντρικής Ευρώπης και δύο νησιωτικέ χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Η οικονομία και η κοινωνία επωφελήθηκαν από την επέκταση, αλλά υπάρχουν ελλείψεις στον τομέα της πολιτικής. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα οικονομικά έχουν πάει πολύ καλά. Όλα τα νέα κράτη αναπτύσσονται ταχύτερα από όλα τα παλιά κράτη-μέλη. Η οικονομική σταθερότητα ήταν αρκετά καλή. Από την πλευρά του λαού, οι μεταναστευτικέ μετακινήσει μέσα και έξω γίνονται πολύ ελεύθερα και με τάξη. Τώρα, στην πολιτική υπάρχουν μερικά θέματα στο δρόμο, γνωστά ω Πολωνία και Ουγγαρία και πιθανώ Σλοβακία. The and and Τα νέα κράτη-μέλη αντιπροσώπευαν την αύξηση πληθυσμού 20% και το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε σχεδόν κατά το ίδιο ποσοστό. Το συνολικό ΑΕΠ αυξήθηκε επίσης, αν και μόνο κατά 9%, ενώ το κατακεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε. Μια δεκαετία μετά τη μεγάλη διεύρυνση, οι κοινέ αξίε απειλήθηκαν. Για το λόγο αυτό, στην περίπτωση τη Ουγγαρία και τη Πολωνία, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 των συνθήκων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε περίπτωση συστημικών παραβιάσεων θεμελιωδών αξιών. Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μηχανισμό του κράτου δικαίου χρησιμοποιήθηκε μόνο κατά τη Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία, οι άνθρωποι είναι διχασμένοι σχετικά με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εύχομαι η Ουγγαρία να ανήκει στην Ευρώπη, όχι στα Βαλκάνια, όχι στη Ρωσία, όπω μα φέρνει ο Ορμπάν αυτή τη στιγμή, όλο και πιο κοντά στη Ρωσία και την Κίνα. Δεν είμαι υπέρ τη συμμετοχή στην Ευρώπη κατά τη ειρήνη. Είμαι υπέρ τη ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη πρόκληση, τη νέα διεύρυνση, καθώ συνολικά εννέα χώρε έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη. Σύμφωνα με τον ειδικό, είναι απαραίτητο να προετοιμαστούμε για την πιθανότητα οι νέε χώρε να παραβιάσουν κοινέ αξίε και συμφέροντα. Για τα Βαλκάνια μπορεί να προχωρήσει πραγματικά με τον ίδιο τρόπο με μηχανισμούς διασφάλισης θα έλεγα από την πολιτική πλευρά. Φυσικά η Ουκρανία είναι μια μοναδική περίπτωση, μεγάλη μεγάλη ειδική περίπτωση και δεν ξέρουμε πως θα τελειώσει ο πόλεμος. Of course, uh, ενώ η Ρωσία ξεκίνησε έναν ανοιχτό πόλεμο στην Ουκρανία, αυξάνοντα την επιρροή τη στα Βαλκάνια, προσπαθεί ήδη να διασπάσει την ενότητα τη μελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση.